Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Σήμερα έχουμε ένα νέο βίντεο. Πριν ξεκινήσω, να σας θυμίσω να κάνετε μία εγγραφή στο κανάλι μου, είναι δωρεάν, και να με ακολουθήσετε στο Instagram, Κώστα Πατρίτσια. Έχω να σας δείξω βιβλία και θα δω και τι άλλο θα σας δείξω. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω πρώτα με δύο βιβλία που έχω διαβάσει και σας τα προτείνω. Το πρώτο είναι του αγαπημένου μου Κώστα Κορμίδα, «Φως μέσα στη φύλλα», από εκδόσεις Διόπτρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το εξώφυλλο του βιβλίου. Ωραίο το μπλε το μάτι. Του Ισίδωρου Ζουγού, «Οι ρετσίνες του βασιλιά», από εκδόσεις Πατάκη. Εξαιρετικό και αυτό. Έχουμε του Χρήστου Χωμενίδη, «Η δίκη σου, Άρεφ», από εκδόσεις Πατάκη και αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ το εξώφυλλο. Πάρα πολύ ωραίο. Από εκδόσεις Μετέχνιο, του Παντελή Καψή, «Η πτώση». Έχει και το ασορτή σέλι το δείκτη. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και μπράβο τους. Από την εφημερίδα Εστία, «Μεγάλη πολέμαρχη του αρχαίου και βυζαντινού ελληνισμού». Μ' αρέσει το εξώφυλλο. Πάρα πολύ. Έχουμε τις ενάρεθρες φωνές στην Ελλάδα της κρίσης. Του Φραντς Κάφκα, «Η δίκη», το οποίο από ό,τι γράφει και από πίσω είναι γραμμένο το 1914. Έχουμε τρία δικηγορικά βιβλία. Το πρώτο είναι το «Διοικητικό δίκαιο». Είναι από τη νομική βιβλιοθήκη. Αυτό. Το δεύτερο είναι το «Διοικητικό δίκαιο». Αυτό εδώ. Και το τρίτο είναι από τις εκδόσεις Ιανός και είναι του Βασιλείου Λαμπρίδη. Αυτό. Έχουμε του Νάτι Μπέλ Περέδιαδο, «Ο εγωιστής», είναι από την εμπειρία. Εκδοτική, αυτό εδώ το βιβλίο. Από εκδόσεις Αστάρτη έχουμε τις Μαλβίνας Κάραλη, «Πιο πολύ, πιο πολύ», αυτό εδώ. Και έχουμε και του Χόρχε Μπουκάη, «Βασίσου πάνω μου». Ωραίο το εξώφυλλο, μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό εδώ. Και τέλος έχουμε το άλλο βιβλία του Δώρου Αντωνιάδη και Χρυπάρη, από εκδόσεις Καστανότη.
και μιλάει για έναν άντρα που αποφασίζει να πάει μερικές μέρες στην Άνδρο για μια υπόθεση κληρονομιάς. Πάνω σε αυτό βασίζεται το συγκεκριμένο βιβλίο. Και τέλος έχουμε το βιβλίο του Χρήστου Ζαμπούνη, Ιστορίες ενός παιδί. Είναι αποδόσεις φεύγουρκη. Αυτό εδώ. Λοιπόν, επίσης θέλω να σας πω ότι από την άλλη εβδομάδα θα έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό βίντεο και θα σας πω και 4 αγαπημένα μου κανάλια, τη λατρεμένη μου Ειρήνης Ότ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κανάλι της, κάνει εξαιρετικά βίντεο. Τη Γλυκίτα της Σερβή. Λατρεύω τα βίντεο της. Την λατρεμένη μου Σύση. Και για το τέλος έχουμε την Γλυκίτα τη Μιρέλα. Αυτά θα τα πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Φιλάκια πολλά. Να προσέχετε σας και αυτούς που αγαπάτε. Γεια σας.